Καλημέρα σας. Συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Τσομόκο πώς εκτινάχθηκε όλη αυτή η διοργάνωση σε αυτά τα 3 χρόνια. Είχε ξεκινήσει στο χτύπημα του Ιαννού την πρώτη χρονιά, το 2020. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Πολύζο. Καλημέρα σε όλους. Βλέπουμε τον τίτλο, έτσι κι αλλιώς, η περιφερειακή ανάπτυξη είναι η θεματική κάθε χρόνο αυτού του συνεδρίου, με τις επιμέρους θεματικές. Είναι η ενδυνάμωση, όπως λέει και το σύνθημα πίσω μας, των πόλεων και των περιφερειών. Και πάμε να δούμε πώς η ανάπτυξη συνδέεται με το Υπουργείο Πολιτισμού, που δεν είναι πάντα προφανές δια γυμνού οφθαλμού, ή έπρεπε να είναι. Νομίζω ότι πλέον είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού αυτό που λέτε. Για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι ο πολιτισμός είναι άμεσα συνυφασμένος με την περιφερειακή ανάπτυξη. Θα έλεγα ότι ο πολιτισμός είναι ένα εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης και είναι ένας καταλύτης οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας για τις τοπικές κοινωνίες. Το δεύτερο σημείο. Για πρώτη φορά, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκρότησε την κυβέρνησή του το 2019 τον Ιούλιο, ενέταξε το Υπουργείο Πολιτισμού στα παραγωγικά υπουργεία. Ακριβώς γιατί ο ίδιος γνώριζε και γνωρίζει πολύ καλά το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο πολιτισμός, προφανώς για την τοπική και την περιφερειακή οικονομία, αλλά εν τέλει και για την εθνική οικονομία. Και υπάρχουν νούμερα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε στη συνέχεια, υπάρχουν αριθμοί, γιατί όπως και να είναι, οι αριθμοί είναι αδιάψευστα τεκμήρια που το αποδεικνύουν. Επίσης, λέω ότι είναι πλέον ορατή η αναπτυξιακή δυναμική του πολιτισμού από τη στιγμή που τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον εδώ και μία δεκαετία, ίσως και λίγο περισσότερο, η διεθνής βιβλιογραφία μιλάει πλέον αυτοτελώς για την οικονομία του πολιτισμού. Επομένως, αναγνωρίζει τον πολιτισμό ως διακριτό οικονομικό τομέα. Γιατί? Διότι ο πολιτισμός χρησιμοποιεί πόρους. Αυτοί οι οποίοι έλεγαν στο παρελθόν ότι δεν χρειάζονται χρήματα για τον πολιτισμό, είναι λίγα τα χρήματα που χρειάζονται, προφανώς έχουν κάνει λάθος. Λοιπόν, ο πολιτισμός λοιπόν χρησιμοποιεί πόρους. Τους χρησιμοποιεί γιατί? Διότι παράγει προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δημιουργεί εισόδημα και θέσεις εργασίας. Και γι' αυτό έχουμε επίσης αριθμούς. Και εν τέλει προσελκύει και προκαλεί επενδύσεις. Επομένως, με τη λογική αυτή, δεν μπορεί παρά να έχει μια ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Κοιτάξτε, θα πω κάτι που δεν πρέπει να το λέει ο δημοσιογράφος. Όχι ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να στέκεται πάντοτε απέναντι από την εξουσία, αλλά είναι για να μην το παίρνετε πάνω σας η πολιτική. Νιώσαμε για πρώτη φορά επί των ημερών σας, γιατί τώρα πια υπάρχει ένας επαρκής ορίζοντας για να έχουμε μια εικόνα ολοκληρωμένη, ότι είναι ένα παραγωγικό Υπουργείο. Ξέρετε, είχαμε για πολλές δεκαετίες, γιατί είμαστε και παλιοί και εμείς στη δουλειά, την αίσθηση ότι είναι ένα νοχελικό Υπουργείο. Ένα Υπουργείο το οποίο συντηρεί μια κατάσταση. Δηλαδή έλεγαν πάντοτε, μην μπλέξεις με τις υπηρεσίες της αρχαιολογίας. Για κάποιον που ήθελε να κάνει μια επιχείρηση, μια επένδυση, για κάποιον που έπεφτε πάνω σε μια αρχαιότητα, σκάβοντας τα θεμέλια του σπιτιού του και πάει λέγοντας. Όλα γινόντουσαν με απόλυτους ρυθμούς χελώνας. Νιώθουμε λοιπόν ότι επί των ημερών σας όλα απέκτησαν ταχύτητες. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά και σας παρακάλεσα πριν μπούμε στην αίθουσα να μας δώσετε αριθμούς για να το καταλάβουμε αυτό και σε πραγματικούς αριθμούς, σε ανθρώπινους πόρους που αξιοποιούνται για αυτά τα έργα, με την έννοια ότι έχουμε και μια στρογγυλή επέτειο τριετίας. Καταρχήν, να ξεκινήσω από τους αριθμούς που είπαμε. Αυτή τη στιγμή μιλώ για την περίοδο Ιουλίου 2019 μέχρι σήμερα που μιλάμε. Το Υπουργείο Πολιτισμού, κυρίως οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, αλλά όχι μόνο, υλοποιούν ένα τεράστιο πρόγραμμα έργων. Στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, κατά κύριο λόγο, διότι ο πολιτισμός δεν έχει διακριτό δικό του συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στα πλαίσια του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-2021, υλοποιεί 399 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 424 εκατομμύρια. Συγχρόνως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δια του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι υπηρεσίες του Υπουργείου υλοποιούν ένα πρόγραμμα 114 έργων προϋπολογισμού 317 εκατομμυρίων. Αυτομάτως φτάνουμε περίπου στα 760 κάτι εκατομμύρια.
Από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι πόροι τους οποίους εξασφαλίσαμε για τον πολιτισμό είναι περίπου 500 εκατομμύρια. Επομένως, τους επόμενους δύο μήνες, εκτιμώ μέχρι το τέλος του χρόνου, θα έχουμε εντάξει και τα υπόλοιπα έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 200 εκατομμύρια. Και επίσης, τρέχουν ένα πρόγραμμα 188 έργων σε όλη την επικράτεια, είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων, είτε σε έργα τρίτων, που ο συνολικός προϋπολογισμός πλέον των τριών αυτών τομέων αθροίζει περισσότερο από ένα δις. Στα έργα αυτά, ιδιαίτερα σε αυτά τα οποία εκτελούνται με αυτεπιστασία από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, απασχολούνται αυτή τη στιγμή περίπου λίγο παραπάνω από 4.000 εργαζόμενοι. Εάν λάβει υπόψη κανείς τους εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται στα έργα που εκτελεί το Υπουργείο Πολιτισμού με αναδόχους, με εργολάβους δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες. Ναι. Αυτοί οι αριθμοί είναι αδιάψευστοι. Προέρχονται από τα στοιχεία τα επίσημα τα οποία τηρεί το Υπουργείο Πολιτισμού και σε πολύ μεγάλο βαθμό κατατίθενται προς όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και στην Ελστάτ. Επομένως, είναι η αντικειμενική απόδειξη. Από εκεί και πέρα, επειδή είπατε προηγουμένως ότι οι περισσότεροι έχουν την αντίληψη πω να μην μπλέξουμε με την αρχαιολογική υπηρεσία. Αυτό πρέπει κάτι να πω θα ότι... έχει πάρει και το δικό σας αυτή, έτσι. Όχι, δεν έχει πάρει. Απλώς, όμως πρέπει να πω ότι σε ένα βαθμό αδικεί την αρχαιολογική υπηρεσία. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φαινόμενα ακραία. Όπου για κάτι της το οποίο εν τέλει εκτιμάται και εκτιμάται από τα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα του Υπουργείου, όχι από τον Υπουργό, εκτιμάται ότι δεν είναι πολύ μεγάλης σημασίας, μπορεί να έχει καθυστερήσει μία επένδυση ή γιατί υπάρχει μία πολιτική σκοπιμότητα προκειμένου η πολιτιστική κληρονομιά κατά κύριο λόγο να εργαλειοποιηθεί. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ελληνικού, για να πάμε στη λογική των ιδιωτικών επενδύσεων, ή του Μετρό της Θεσσαλονίκης, για να δούμε ένα πολύ μεγάλο κοινοφελές δημόσιο έργο. Το Ελληνικό, όπως ξέρετε, βάλτωνε και καθυστερούσε για χρόνια, διότι κάποιοι θέλησαν να εργαλειοποιήσουν την πολιτιστική κληρονομιά η οποία υπάρχει στο Ελληνικό. Ούτως ή άλλως και η προσωπική μου πεποίθηση, αλλά πλέον και η γενικότερη πεποίθηση είναι ότι τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς δίδουν υπεραξία σε οποιοδήποτε έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, και μπορεί, χωρίς καμία αμφιβολία, να εφαρμοστεί απολύτως ο αρχαιολογικός νόμος, το θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχουμε στην πατρίδα μας και είναι από τα αυστηρότερα θεσμικά πλαίσια τα οποία υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η επένδυση να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να πετύχουμε την απόλυτη προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στο Μετρό της Θεσσαλονίκης οι καθυστερήσεις ατέλειωτες για λόγους καθαρά ιδεοληψίας. Κάποιοι προτίμησαν να εγκαινιάσουν μουσαμάδες. Εμείς λέμε ότι το 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραδώσει στη Θεσσαλονίκη, στο τέλος του 2023, το Μετρό, με τον, όχι απλώς με 5 σταθμούς μουσεία, όχι απλώς με 2 διακριτά μουσεία τα οποία θα φιλοξενούν τα κινητά ευρήματα, αλλά ιδιαίτερα στο σταθμό Βενιζέλου, για το οποίο έχει χύθει αίμα και μελάνη, θα αποδώσει τον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο σε διεθνές επίπεδο, πλήρως ενταγμένο στη λειτουργία ενός τεχνικού έργου. Τώρα, καταλάβατε γιατί χαμογελώ ότι στο τέλος του 2023, ως Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς θα εγκαινιάσει το Μετρό. Είναι μια πρόβλεψη εκλογών, μια εκτίμηση εκλογών. Εκεί λοιπόν εκτιμάτε, επειδή είχατε βγει πολύ μπροστά σε αυτή την ιστορία, που σερνόταν με διαβούλευση, να το πω κομψά, πολλά χρόνια. Από το 2013. Το 2017 άλλαξε ο σχεδιασμός, εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο καινοφανώς μελέτες χωρίς υπογραφές των αρμόδιων μηχανικών, για να υπάρξουν υποτίθεται και αρχαία και μετρό. Αυτό ήταν το σύνθημα της εποχής εκείνης. Αν λοιπόν μείνουμε σε αυτό, αρχαία και μετρό θα υπάρξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι όπως και το 2013 και το 2014 είχε πει το Υπουργείο Πολιτισμού, επί κυβερνήσεως Σαμαρά, έτσι όπως απέδειξε, μάλλον έτσι όπως τεκμηρίωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2016 δια της απόφασής του, ότι όλα, γιατί έγιναν προσφυγές, μην πάμε πίσω τώρα να ανατρέξουμε ιστορικά, έγιναν προσφυγές, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι όλα είχαν γίνει σωστά το 2013-2014, το 2017 άλλαξε αυτός ο σχεδιασμός, με αποτέλεσμα, θέλετε 5, θέλετε 6 χρόνια, το Μετρό της Θεσσαλονίκης να καθυστερεί, γι' αυτό είπα, εξαιτίας ιδεοληψιών.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να γυρίσουμε λίγο στην πρωτεύουσα. Μιλούμε για την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά επειδή και εκεί εκτελούνται πολύ σημαντικά έργα, θα πάω στο Τατόι, για το οποίο λίγο πριν προκύψουν τα γεγονότα με τη βασιλική οικογένεια, ήσασταν στο εκείκτημα, το οποίο εντυπωσιάστηκε του σημερινού βασιλιά Καρόλου, έτσι, το οποίο εντυπωσιάστηκε από το τι κάνουμε εμείς στο Τατόι. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Κοιτάξτε, έχουμε ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού μια συνεργασία με τον Dumfries House, το οποίο ανήκει στο Ίδρυμα του Πρίγκιπα, νυν βασιλιά Καρόλου. Είχαμε κάνει μια επίσκεψη και είχαμε δει πραγματικά το Dumfries House, την έπαυλη, γιατί δεν είναι ακριβώς ανάκτορο εκεί, είναι έπαυλη, στο συγκεκριμένο κτήμα και τον τρόπο, τον εξαιρετικά άρτιο τρόπο λειτουργίας αυτού του κτήματος, προκειμένου να συμβάλλει στην τοπική οικονομία και στην τοπική κοινωνία. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε ξεκινήσει με τους ανθρώπους του Ιδρύματος είναι μία συνεργασία για το Τατόι, το οποίο Τατόι είναι πολύ μεγαλύτερο σε μέγεθος. Ήδη οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού κάνουν ένα πρότυπο έργο. Έχουμε εξασφαλίσει το σύνολο των πόρων, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε από το ΕΣΠΑ, από ιδιωτικές χορηγίες και από εθνικούς πόρους. Επομένως, μέχρι το 2025, εμείς θέλουμε να αποδώσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κτήματος στον κόσμο, να είναι πλέον προσιτό. Αυτό όλο το είδαν οι άνθρωποι του Ιδρύματος του Πρίγκιπα, που είχαν έρθει πριν από μερικές μέρες εδώ. Ενθουσιάστηκαν, εντυπωσιάστηκαν από το πώς προχωρούν οι εργασίες και εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μας δώσουν τεχνογνωσία για τη λειτουργία του κτήματος. Αυτό έχει σημασία. Οι υποδομές θα γίνουν. Υπάρχει εμπειρία, υπάρχει γνώση, υπάρχουν οι πόροι. Όμως θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια λειτουργία έξω από τα στενά πλαίσια του Δημοσίου, με έναν φορέα διαχείρισης και εδώ χρειαζόμαστε την τεχνογνωσία της Αγγλίας, ακριβώς διότι έχουν κάνει αυτήν όλη με πολύ πετυχημένο τρόπο όλη αυτή την απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία, η οποία ήδη εξασφαλίζει σημαντικά ωφέλη στην τοπική κοινωνία. Κύριε Υπουργέ, είναι αποδεδειγμένο διαχρονικά ότι δεν είναι καλός επιχειρηματίας το κράτος. Άρα, εσείς θα κάνετε τις παρεμβάσεις που έχετε σχεδιάσει και από εκεί και πέρα ένας ιδιώτης θα αναλάβει. Εμείς θα κάνουμε τις παρεμβάσεις, θα δώσουμε σε ιδιώτες μέσα από μια διαδικασία κανονικά διαγωνισμών κλπ. Ό,τι προβλέπει το θεσμικό μας πλαίσιο, την διαχείριση ορισμένων μονάδων φιλοξενίας. Δεν θα κάνει το κράτος τον ξενοδόχο, ούτε θα κάνει τον εστιατόρα. Αυτά πρέπει να δοθούν. Το κράτος θα εξασφαλίσει τις αναγκαίες υποδομές. Δηλαδή, θα κάνει το ανάκτορο ένα μουσείο. Θα δημιουργήσει άλλους πολιτιστικούς χώρους με τις άμαξες, με τα αυτοκίνητα της βασιλικής οικογένειας. Θα προστατεύσει το δάσος όπως πρέπει να το προστατεύσει και γι' αυτό συνεργαζόμαστε πολύ με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με τον Γιώργο τον Αμυρά. Από εκεί και πέρα όμως, χρειάζεται ένας φορέας που θα διαχειριστεί το κτήμα ώστε να αξιοποιήσει τις υποδομές με το οποίο θα τον πρικοδοτήσει το κράτος και θα μπορέσει να το τρέξει για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο ίδιας χρηματοδότησης στην πραγματικότητα. Και φαντάζομαι θα γίνει αυτό με πολύ αυστηρούς κανόνες. Ακριβώς. Τα μισά της θητείας σας τα περάσατε πηγαίνοντας καθημερινά πριν το γραφείο σας σε ένα εργοτάξιο. Είχατε ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο ώστε η Εθνική Πινακοθήκη στις 25 Μαρτίου του 2021, στα 100 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως, να παραδοθεί. Τότε έμοιαζε άπιαστο, έμοιαζε τρελό στο ξεκίνημα της θητείας σας. Κοιτάξτε. Θυμίζω, να το συμπληρώσω αυτό, ότι είχε ξεκινήσει η πανδημία και όλα πήγαιναν πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Κοιτάξτε, η Πινακοθήκη, το έργο της Πινακοθήκης, είχε σχεδιαστεί και είχε ενταχθεί όταν ακόμα ήμουν Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο. Το ήξερα πολύ καλά. Υπήρχε ο απρόβλεπτος παράγων των υδάτων που προέκυψε κάποια στιγμή, καθώς ο ορίζοντας των υδάτων φάνηκε να είναι πολύ ψηλότερα από ό,τι τον είχαμε υπολογίσει. Παρ' όλα αυτά, τον Ιανουάριο του 2015, το έργο της Πινακοθήκης παρεδόθη απολύτως καθαρό από οποιαδήποτε βάρη, και εννοώ τέτοιου είδους βάρη τεχνικά,
προκειμένου να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2016. Αυτό για διάφορους λόγους που δεν έχει σημασία να τους λέμε, δεν έγινε. Ήταν μια πληγή στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της πρωτεύουσας, ένα ανοιχτό εργοτάξιο και η Αθήνα χωρίς πινακοθήκη για περισσότερο από 10 χρόνια. Έπρεπε λοιπόν αυτό να τελειώσει. Έτσι, πολύ νωρίς, πολύ πριν προκύψει η πανδημία, αρχές Αυγούστου του 2019, όταν ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού, καταλήξαμε ότι αυτό θα πρέπει, τα εγγένεια της πινακοθήκης θα πρέπει να είναι η έναρξη και των εορτασμών του 2021. Κανείς δεν ήξερε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Όμως η δέσμευση υπήρχε. Το έργο έπρεπε να τελειώσει. Και ευτυχώς τελείωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν πρέπει να μην αναφερθούμε στην Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, η οποία ανέλαβε όλο το εκθεσιακό πρόγραμμα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, η Αθήνα, έχει μία πινακοθήκη αντάξια των μεγάλων πρωτευουσών. Και σε επίπεδο κτηρίου και σε επίπεδο έκθεση των συλλογών. Ξέρω ότι αντιπαθείτε πάρα πολύ να γίνεστε αυτοαναφορικοί, γι' αυτό θα το πω εγώ. Μιας και αναφερθήκατε στις προηγούμενες πολλές θητείες σας ως Γενική Γραμματέας, καθώς μιλούσαμε πριν, έτσι λέγοντας δύο κουβέντες πριν μπούμε μέσα, σας πλησίασε η Δήμαρχος της Στήλου, που είναι κάπου εδώ ανάμεσά μας. Και χωρίς καμία δυσκολία... Γεια σας, Δήμαρχε. Λοιπόν, χωρίς καμία δυσκολία, θυμηθήκατε τα πάντα που έχουν να κάνουν. Και της είπα ότι αυτή τη στιγμή, όσο κι αν επιχειρήσει κάποιος να την ευνηδιάσει την κυρία Μενδώνη, ξέρει ποιο έργο έχει εκτελεστεί, ποιο εκτελείται, ποιο θα εκτελεστεί, προϋπολογισμούς, χρονοδιαγράμματα, τα πάντα. Αυτό σας επέτρεψε να έχετε αυτή την παραγωγική θητεία, όπως την περιγράψαμε νωρίτερα, όπως την περιέγραψα νωρίτερα. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό για τον οποιονδήποτε νομίζω, σε οποιοδήποτε χώρο και να βρεθεί, να γνωρίζει, να ξέρει τι συμβαίνει στον χώρο, να γνωρίζει ανθρώπους, να ξέρει ποιους μπορεί να εμπιστευτεί. Η δουλειά στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπως και σε όλα τα Υπουργεία και σε όλες τις επιχειρήσεις, δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου. Είναι δουλειά συλλογική. Και αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Οι υπηρεσίες οι οποίες θέλουν και να τους εμπνεύσεις και να τους δώσεις εργαλεία και δυνατότητες. Πρέπει να είσαι κοντά σου, κοντά τους. Πολλές φορές και εσείς μου έχετε κάνει την ερώτηση στη Μαγνησία όταν έχουμε βρεθεί, μα γιατί ταξιδεύετε τόσο πολύ? Διότι το θεωρώ υποχρέωσή μου. Η υποχρέωσή μας είναι να είμαστε κοντά στις υπηρεσίες που εκτελούν τα έργα, να λύνουμε επιτόπου τα προβλήματα, να μιλούμε με τους δημάρχους, να μιλούμε με τους περιφερειάρχες. Εκείνοι ξέρουν τι συμβαίνει στον τόπο τους, να τους ακούμε και να σχεδιάζουμε με βάση τα δικά τους αιτήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα υιοθετούνται. Αλλά όλα πρέπει να τα λάβεις υπόψη. Λοιπόν, μιας και μιλάτε για αυτές τις βόλτες, να συστήσουμε λίγο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μην το πούμε βόλτα. Είναι αυτοψίες και είναι σκληρής δουλειάς. Αν ρωτήσετε τους συνεργάτες μου, σας το επιβεβαιώνουν. Μα, να σας πω, δεν χρειάζεται, γιατί σε κάποιες από αυτές τις αυτοψίες το έχουμε ζήσει. Δηλαδή, λες, θα πάει στη Σκιάθο και στη Σκιάθο ξαφνικά νυχτώνει, καλοκαίρι τώρα, έτσι που νυχτώνει στις 9.30, σε κατσάβραχα, σε πολύ δύσβατες. Είναι εδώ συνεργάτες σας, πολύ μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Λοιπόν, να συστήσουμε... Μιας που είπατε αυτό, να σας διακόψω να πω το εξής, γιατί αυτό συνδέεται με την περιφερειακή ανάπτυξη. Η Ελλάδα έχει την ευλογία να έχει 21.000 μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους καταγεγραμμένους αυτή τη στιγμή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχει μια τεράστια διασπορά μνημιακού αποθέματος. Γι' αυτό ο πολιτισμός συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η διασπορά αυτή υποχρεώνει αναγκαστικά να παρέμβεις, να τα αποκαταστήσεις, να τα αναστηλώσεις, να τα αποδώσεις. Και όλα αυτά που οδηγούν στον πολιτιστικό τουρισμό. Και το νέο πολιτιστικό προϊόν, για να το συστήσουμε όπως είπαμε σε όλη την Ελλάδα, είναι οι υποθαλάσσιοι αρχαιολογικοί χώροι που πλέον έχουν καταστεί σε κάποιες περιπτώσεις επισκέψιμοι. Βεβαίως. Έτσι, μιλούμε για τα ναυάγια. Εκεί η Μαγνησία έχει την πρώτη θέση, καθώς ήδη το ναυάγιο της Σαλονίσου, το περίφημο ναυάγιο της Σαλονίσου, έχει αποδοθεί και είναι επισκέψιμο εδώ και 2 χρόνια. Πριν από μερικούς μήνες αποδώσαμε άλλα 3 ναυάγια στον Παγαστικό. Και εδώ έχουμε μία μορφή ειδικού τουρισμού, διότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει την υποχρέωση εκ του νόμου, εκ του συντάγματος, να προστατεύει τα μνημεία του. Αυτό όμως τι σημαίνει? Όσο περισσότερο προστατεύουμε και αναδεικνύουμε την πολιτιστική κληρονομιά, τόση μεγαλύτερη επένδυση γίνεται στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος, το οποίο το έχει ανάγκη η χώρα. Θέλουμε ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν και πλέον αυτό που έχουμε
αποδεδειγμένα είναι ότι ο πολιτιστικός τουρισμός καλύπτει το 40% των εσόδων του τουρισμού. Ο υποθαλάσσιος λοιπόν τουρισμός είναι υψηλού επίπεδου και υψηλού εισοδήματος. Αυτό λοιπόν τον τουρισμό τον θέλουμε. Θέλουμε να επενδύσουμε. Άρα αποδίδοντας αυτά τα καταπληκτικά ευρήματα, τα ναυάγια, βυθισμένες πολιτείες, για να το πω και εγώ λίγο πιο ποιητικά, από τη μια αναδεικνύουμε την ταυτότητα της περιοχής, από την άλλη όμως προσελκύουμε υψηλού επίπεδου τουρίστες. Στην εκπνοή κυριολεκτικά της κουβέντας, είναι νωρίς να μιλήσουμε για τα γλυπτά του Παρθενώνα? Έχει κάτι οριμάσει? Το αφήνουμε για το εγγύς μέλλον? Κοιτάξτε, νομίζω ότι με τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε πάρει προεξάρχοντος του Πρωθυπουργού τα 3 τελευταία χρόνια, όλοι έχουν καταλάβει ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην επίτευξη του στόχου. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι σήμερα ή αύριο αυτό θα συμβεί. Όμως τα πράγματα έχουν οριμάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό μετά από την απόφαση της UNESCO του Σεπτεμβρίου του 2021 που είπε ότι το θέμα είναι διακρατικό, διακυβερνητικό. Και όπως βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις όλες, στην Αγγλία αλλά και διεθνώς, η συντριπτική πλειοψηφία πλέον της κοινή γνώμης, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, των κατοίκων, των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, τίθεται υπέρ της επιστροφής. Τα πράγματα λοιπόν έχουν οριμάσει. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει το θέμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, στον ομολογό του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλει δουλειά ακόμα, αλλά νομίζω ότι μας επιτρέπεται πλέον να ελπίζουμε. Ευχαριστώ θερμά, και εγώ κύριε Υπουργέ. Σε πάρα πολύ λίγο αυτές οι καρέκλες θα πολλαπλασιαστούν. Πολύ ενδιαφέρον το πάνελ στο επίκεντρο η εκπαίδευση. Καλή συνέχεια στο συνέδριο. Ευχαριστώ.